Και θα πάμε να βρούμε τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδεθούμε μαζί του. Κύριε Παυλάκη, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Παυλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας βλέπω πολύ χαμογελαστό σήμερα. Τι γίνεται, τελειώσαμε την πανδημία, εντάξει? Να βγούμε στους δρόμους, να βγούμε έξω, τι κάνουμε? Εντάξει, δύο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, λίγες μέρες μείναν ακόμα και τελειώσαμε. 19 του μηνός εμείς πάμε στα μαγαζιά όρθιοι. Μπράβο. Κοιτάξτε, η κοινωνία έχει αποφασίσει να το ρισκάρει και να ανοίξει. Εσείς το λέτε εδώ και πολύ καιρό τώρα. Όλοι προσπαθούν να βρούνε κάτι καλό να πούνε. Ακούω τον τελευταίο μήνα συνέχεια ότι πέφτουν τα κρούσματα, πέφτουν τα πάντα. Κάθε μέρα. Εσείς μας είπατε την περασμένη εβδομάδα ότι έχουμε παραδοθεί στην ουσία στον ιό. Έτσι έχει γίνει. Έχει κερδίσει ο ιός και τώρα μαζί με αυτόν επανερχόμαστε και εμείς σε κανονικότητα, κύριε Παυλάκη. Αυτές τις μάχες τις έχει κερδίσει ο ιός. Έχει εμπεδωθεί παγκόσμια σχεδόν. Εκτός από τις χώρες που αντιστέκονται ακόμα και τις είπαμε σε προηγούμενες συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία στην Ελλάδα έχει αποφασίσει να το ρισκάρει και να ανοίξει. Αυτό κάνει και ολόκληρη η Ευρώπη δυστυχώς. Είναι μερικοί που κάνουν πολύ σωστά πράγματα, όπως οι Αυστριακοί που έχουν υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων και έχουν και πολύ καλό εμβολιασμό τώρα τελευταία. Φοβάστε τι περισσότερο, το ότι πάμε να ανοίξουμε με 20.000 κρούσματα ημερησίως, το ότι βέβαια μπορεί να έρθει ένα νέο στέλεχος και να μας πιάσει τον ύπνο, τι απ' όλα, κύριε Παυλάκη? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι παρόλες τις ανακοινώσεις ότι πέφτουν τα πάντα, υπάρχουν 80 με 100 νεκροί τη μέρα και επί ένα μήνα τώρα τα κρούσματα είναι 20.000 έτσι, έτσι, η καμπύλη. Δεν πέφτει ούτε δεν πέφτει ρούπι. Σωστό είναι λοιπόν, αυτό. Αυτό τι δείχνει? Το ότι έχουμε 20.000 σταθερά κρούσματα ημερησίως, τι δείχνει και δεν κατεβαίνουμε πιο κάτω? Αυτό δείχνει ότι ο ιός έχει ελεύθερο πεδίο να μολύνει και να συνεχίζει να επεκτείνεται και κάθε μέρα βρίσκει και μερικούς από τους πάρα πολλούς ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία που είναι ευάλωτοι και που θα πάνε στο νοσοκομείο. Αυτό όμως το ξαναείπαμε, βλέπετε, κύριε Παυλάκη, είδαμε χθες τα στοιχεία, επειδή το λέτε, το 85% των ανθρώπων που είναι στη ΜΕΘ είναι 60+, όπως και των νεκρών. Ανθρώπων δηλαδή ανεμβολίας τους από αυτή τη δεξαμενή. Αυτό το κομμάτι. Ωραία, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να αλλάξει. Να πω το νούμερο διαφορετικά. Ένα τέταρτο των ανθρώπων που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές κοινωνίες είναι οικονομικά ενεργοί. Είναι χαμηλότερο από 65 χρονών. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δεν είναι μόνο οι 90-άριδες που πεθαίνουν. Γιατί θα κλειστούμε όλοι μέσα για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, τι θα κάνουμε? Όχι, δεν είπε κανένας. Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ προστασίας της υγείας και ανοίγματος της οικονομίας. Αλλά ανοίγοντας τα πάντα. Τη στιγμή που έχουμε 20.000 κρούσματα και 80 με 100 θανάτους. Ποια είναι η χρυσή τομή, δεν κύριε είναι Παυλάκη? Και τι έπρεπε καλύτερο, να δίνει το λάθος μήνυμα στην κοινωνία. Έπρεπε να είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα και πέστε μου, δηλαδή, τι οικονομικό όφελος υπάρχει από αυτό που πολυδιαφημίζεται και με χαρά, ότι τα παιδιά θα κάνουν σχολικές εκδρομές. Δεν ξέρουμε από πέρυσι ότι οι κατασκηνώσεις και οι σχολικές εκδρομές είναι ένας τρόπος να μολυνθούν σχεδόν όλα τα παιδάκια που συμμετέχουν? Κύριε Παυλάκη, τα παιδιά του Λυκείου δύο χρόνια δεν έχουν ζήσει κανονική σχολική ζωή. Δηλαδή και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάπως υπολογίζεται. Τα παιδιά που ήταν Δευτέρα Λυκείου και τους βρήκε ο ιός. Ναι. Δεν είμαστε σε κανονικότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα που περνάει το 1/3 των μολύνσεων είναι σε παιδιά. Εάν πάνε εμβολιαστούν, κύριε Παυλάκη, με συγχωρείτε τώρα, αλλά με συγχωρείτε. Έχουν μπροστά τους 4 εμβόλια. Εάν πάνε εμβολιαστούν, θα είμαστε σε μια κάποια κανονικότητα. Δεν πάνε όμως. Τι να κάνουμε τώρα? Μα τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να κλειδώσουμε και άλλη χρονιά τα παιδιά μέσα. Πρέπει να ξανακλειδωθούμε όλοι μέσα, επειδή δεν πάει ο άλλος να εμβολιαστεί. Έχει 4 εμβόλια μπροστά του. Και επίσης τα παιδιά που λέει ο κύριος Παυλάκης. Τα παιδιά, κύριε Παυλάκη, κάποιοι έλεγαν ότι τα σχολεία θα ανοίξουν και θα κλείσουν. Δεν έκλεισαν από ό,τι είδα. Μια χαρά πήγαμε στα σχολεία. Ωραία. Ναι, αλλά να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Κάθε μέρα που περνάει,
Το 1 τρίτο ή το 38% των μολύνσεων είναι σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Άμα βάλουμε και τους φοιτητές, πάνε πάνω από 40% μερικές μέρες. Και τα παιδιά κολλάνε στους μεγαλύτερους όμως. Ο μεγαλύτερος σας πάει να εμβολιαστεί. Πώς θα κάνουμε τώρα, πώς θα γίνει δηλαδή. Να τελειώσω παρακαλώ, μια πρόταση. 6 με 8.000 παιδιά μολύνονται κάθε μέρα. Και αυτά είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Έτσι που γίνονται οι μετρήσεις, γιατί χρειάζονται επιβεβαίωση, χάνονται πολλά θετικά παιδιά που το περνάνε ήπια. Το θέμα είναι το εξής. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, έτσι που πάμε, ιδίως όταν πιάσουν και σχολικές εκδρομές, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών θα έχει μολυνθεί, θα έχει περάσει τον ιό, χωρίς να είναι εμβολιασμένα. Μάλιστα. Χρειαζόταν αυτό? Πού χρειάζεται στην οικονομία για να το καταλάβω? Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία ελπίζω να μην πληρωθούν στο μέλλον. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, αυτός ο ιός κάνει πάρα πολλά κακά πράγματα. Είναι πολύ χειρότερος από τη γρίπη, το λέμε από την αρχή της επιδημίας. Δεν έχει ημερώσει ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα ηρεμήσει ποτέ και θα γίνει μια γρυπούλα, αλλά τώρα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό ανθρώπων και γέρων και παιδιών έχουν μόνιμα προβλήματα, παρόλο που πολλοί από αυτούς το περνάνε εμβολιασμένοι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Δηλαδή μας αφήνει, λέτε, κατάλοιπα αυτός ο ιός για να το καταλάβουμε? Γιατί... Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Το ξέρουμε και ρωτήστε και τους ανθρώπους που υποφέρουν, που είναι πάρα πολλοί και γίνονται συνεχώς περισσότεροι. Είναι και ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι που το περνάνε και ένα χρόνο μετά δεν μπορούν να γυρίσουν στην κανονικότητά τους. Λοιπόν... Και να δούμε τι κάνουμε αν άσκεφτα μολύνουμε ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού. Κύριε Παυλάκη, πείτε μας κάτι όμως πολύ σημαντικό, σας παρακαλώ. Επειδή δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, όσοι έχουμε κάνει τις 3 δόσεις του εμβολίου και παρέλθει, ας πούμε, το τρίμηνο, τετράμηνο, ή είμαστε προστατευμένοι από τα στελέχη που υπάρχουν ήδη ή αυτά που ενδεχομένως θα έρθουν? Εξαρτάται και... Κοιτάξτε, εσείς σαν νέο άτομο και με τις 2 δόσεις μπορεί να το περνάγατε ήπια. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που και 4η δόση να κάνουν, μπορεί να βρεθούν στο νοσοκομείο ή στη διασωλήνωση. Άρα θα χρειαστούμε και 4η δόση, γιατί η κυρία Γκάγκα είπε τέλος. Ό,τι κάναμε, μία δόση το χρόνο. Κοιτάξτε, τα εμβόλια, αν έχουμε κάποτε καιρό να πούμε... ότι να πάμε σε σοβαρή κουβέντα, τα εμβόλια θα αλλάξουν άρδιν από το επόμενο διάστημα. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα υπάρξει παγκόσμια συμφωνία για το τι θα γίνει με τους εμβολιασμούς, όπως γίνεται και με τη γρίπη. Θα υπάρχουν παγκόσμια εμβόλια... Μια φορά το χρόνο. Θα ελπίζουμε μια φορά το χρόνο. Έρχονται καινούργια εμβόλια. Γι' αυτό είπε, νομίζω, η κυρία Γκάγκα αυτό που είπε και είναι σωστό στην προοπτική του. Αν μου επιτρέπετε όμως, τότε θα ανοίξουμε κανονικά, έτσι δεν είναι, κύριε Παυλάκη? Δεν θα μπορούμε να λέμε πάλι «Α, δεν εμβολιάστηκε», «Α, να κλειστούμε επειδή δεν εμβολιάστηκε». Όταν θα έχουμε... την παγκόσμια συμφωνία, χαίρομαι πολύ που το ακούω από εσάς, θα έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία ότι θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο και για τον κορονοϊό. Μία ή δύο φορές δεν ξέρω τι θα είναι αυτά τα εμβόλια. Αλλά τέλος τότε, θα βγάλω και εγώ τη μάσκα. Κύριε Πορτοσάλτε, δεν θα τελειώσει η επιδημία. Εμείς θα την τελειώσουμε γενικά, όπως άκουγα προηγούμενα που λέγατε και για τον πόλεμο, τον επικείμενο πόλεμο. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στον πόλεμο τον συνηθίζουν. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να ζουν και στο Auschwitz. Οι άνθρωποι συνηθίζουν πάρα πολλά πράγματα. Κλείνουμε δεν είναι εδώ, όμως ανάγκη να τα φέρουμε. Λοιπόν μένουμε σε αυτά. Ολοκληρώστε τη φράση. Ο κορονοϊός θα μείνει για την επόμενη δεκαετία και δεν ξέρουμε πόσο... Θα είναι υπιότερος. Μπορεί να είναι και χειρότερος. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ... Τι εννοείται θα μείνει για την επόμενη δεκαετία, κύριε Παυλάκη? Η Ελλάδα θα είναι ευάλωτη στο επόμενο κύμα και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προστατευτούμε. Εμβολιαστείτε. Μιλάτε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κοιτάξτε, και το Ισραήλ και η Ελλάδα είχαν και πολλά άλλα μέρη. Είχαν καλοκαιρινά κύματα. Το ξέρουμε και από τις γρίπες τις καινούργιες.
ότι μπορούν να πιάσουν το καλοκαίρι. Άμα έρθει καινούριος ιός, όπως ήταν το Δέλτα, χτυπάει και το καλοκαίρι. Δεν καταλαβαίνει χειμώνα ή τίποτα. Λοιπόν, άρα κύριε Παυλάκη, η Ελλάδα να έχει καλοκαιρινό κύμα. Αν υπάρξει καινούριο στέλεχος, χτυπάτε ξύλο, υφτίστε κόρφο, οτιδήποτε. Αν υπάρξει καινούριο ιός, θα υπάρξει και καλοκαιρινό κύμα. Δεν εγγυάται κανένας αυτή τη στιγμή με τόσο υγικό φορτίο που υπάρχει παγκόσμια. Να είστε καλά, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα βγάλεις τη μάσκα σε 10 χρόνια πάντως. Αν μπορείς να δώσεις ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν θα σε δούμε ξανά. Ακούσω την κυρία Γκάγκα. Μόλις ακούσω ότι ο κύριος θα μισθοχρεώσει την κυρία Γκάγκα, τους γιατρούς όλους και πούνε τέλος, θα τη βγάλω. Άντε να δούμε. Όταν το πρέπει να σημάνουν οι ειδικοί, δηλαδή, το τέλος. Ορίστε. Να σημάνουν οι ειδικοί. Εγώ τους ειδικούς άκουσα, τους ειδικούς παρακολουθώ. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Εκεί, σε αυτόν τον κανόνα εφαρμόζω. Να το αλλάξουμε, εδώ είμαι. Γεια σου, Άρη.